Θα σου πω. Έχουμε μήνες τώρα που άρχισε η συζήτηση για, από τη μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τη ημερομηνία, λέτε. Όχι, μετάθεση, λέγαμε για πενταετία. Θυμάστε την πρόταση που συζητήθηκε και στην Κέρη. Στην αρχή έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό. Περάσαμε στην αλλαγή τη ημερομηνία των ευρωεκλογών σε σχέση με τον πρώτο. Στο δεύτερο γύρο. Ναι. Πάμε και σε αυτό. Έρχεται άλλο. Για τους νόμιμους μετανάστες, αν ψηφίζουν ή δεν ψηφίζουν. Βάζει θέμα για τον τρόπο που θα γίνει η ψηφοφορία, που θα γίνουν εκλογές στις ευρωεκλογές. Ναι. Υπάρχει ένα συνοθήλευμα, μια προσπάθεια δηλαδή, να μειωθεί το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα βγει μέσα από αυτές τις εκλογές, ούτως ώστε η κυβέρνηση να υποστεί τη μίνιμουμ δυνατόν ήττα. Μείνεστε βέβαιοι, κύριε Γερβάζη. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Ναι. Και δεν το λέω για λόγους προπαγάνδας, αλλά να μείνεστε βέβαιοι. Λοιπόν, ναι, δεν είμαι πολύ βέβαιη, διότι αυτό δεν θα πάει έτσι. Ναι. Θα υπάρξουν και αντιδράσεις και αντιστάσεις κλπ. Και εμείς είμαστε μια δύναμη που αντιστοιχόμαστε. Γιατί δηλαδή η κυβέρνηση αποκλείεται λοιπόν, να σκέφτεται πιο είναι δημοκρατικά. Όταν... θέλει να δώσει το δικαίωμα στους πολίτες. Να σας πω γιατί αποκλείεται. Να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί. Όταν θες να αλλάξεις το εκλογικό σύστημα, το είπε ο κύριος Ντόλιος πριν και συμφωνώ απολύτως, ξεκινάς το διάλογο εγκαίρως, όχι στην προεκλογική περίοδο, την ώρα δηλαδή που έχεις υποψηφιότητα. Το έχεις όλα, κύριε Γκρόμπερ. Έχει... Ποιο διάλογο. Ορίστε. Όποιο διάλογο, όποιο θέμα βάζει η κυβέρνηση, ακόμα και για να δώσει περισσότερα λεφτά, όχι θα πείτε. Να σας πω. πριν από μία. Αν αύριο αύξησε όλους τους θα πείτε, δεν γίνεται. Πριν από 10 μέρες συστήθηκε στη Βουλή ειδική υποεπιτροπή εξέτασης της δεύτερης φάσης του Καλλικράτη. Αυτό έγινε πριν 10 μέρες στην προεκλογική περίοδο. Και τι σημαίνει αυτό? Θα αλλάξει ο Καλλικράτης. Θα σας πω τι συμμετέχει. Τώρα. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι άκυρο. Κύριε Γερμανίδη, θα αλλάξει ο Καλλικράτης σήμερα. Είναι σαν επίκαιρο. Παρόλα αυτά. Γίνονται παρεμβάσεις, γίνεται μια επιτροπή. Γίνεται μια αποτίμηση και το πόρισμα θα βγει μετά τις εκλογές. Πολύ επίκαιρο. Είναι. Αυτό είναι και επίκαιρο και σωστή επιλογή. Διότι δεν δεσμεύτηκε ο υπουργός, ο οποίος ρωτήθηκε ποια είναι τα όρια, τα πλαίσια. Εκεί ήμασταν. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να βγει πόρισμα πριν τις εκλογές. Μπήκαμε σε αυτή την επιτροπή και ο διάλογος. Συνεχίζεται. Όχι, δεν άρχισε ποτέ, αλλά νομίζω ότι αν αρχίσει, άρχισε. Πάση περιπτώσει, θα δούμε. Απ' την άλλη μεριά, μαζί με όλο αυτό το που γίνεται με τις μεθοδεύσεις του τρόπου του εκλογικού συστήματος, ταυτοχρόνως. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι λίστα. Αυτός που θέλει να ψηφίσει το κόμμα του, θα ψηφίσει το κόμμα του. Αυτός που δεν θέλει να ψηφίσει τίποτα, δεν θα ψηφίσει τίποτα. Έχεις κάνει μια σειρά μεθοδεύσεων προκειμένου να μην φτάσει ο ψηφοφόρος ποτέ στην κάλπη. Ακόμα και. Έλεος, κύριε. Αν έχει ρεύμα ο ΣΥΡΙΖΑ να με εμποδίσει. Άμα θέλω εγώ να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Δύο Κυριακές. Να με εμποδίσει η Κυριακή να πάω. Γιατί να με πάω. Αλλάζω. Γιατί την άλλαξε την Κυριακή. Για να διώξω την κυβέρνηση και να στείλω ένα μήνυμα. Αυτό θα μας πει για τη δεύτερη Κυριακή. Μας πει ο κύριος. Δεν μας πει γιατί υπάρχει ένα θέμα. Απλά να το δω. Πώς θα φτάσει δύο φορές. Τι άλλαξε. Δύο φορές ο ψηφοφόρος. Να σας πω κάτι. Ενδέχεται στους μισούς και παραπάνω δήμους, θεωρητικά σε όλους, ενδέχεται να μην υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Να καλά, ναι, σωστό. Σωστό. Έτσι. Επομένως, αυτός ο ψηφοφόρος και για οικονομικούς λόγους και για πολλούς άλλους λόγους, μέσα στην οικονομική κρίση είμαστε. Πάντως, έχει καταστραφεί πλήρως η επιχειρηματολογία. Των ημερών που ψηφίστηκε η διάταξη. Θέλουμε, να συζητήσουμε. Ναι. Θέλετε να συζητήσουμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Ναι. Εγώ σας λέω την εκτίμησή μου. Για να αυξηθεί η εποχή στις ευρωεκλογές και να μειωθεί το μήνυμα ήττας για την κυβέρνηση. Μας ευρωεκλογές μπορούν να ψηφίζουν και στήριξη στον τόπο που μένουν, κύριε Γερβασίλη. Όχι, κάνετε και άλλη μεθόδευση. Κάνετε και άλλη μεθόδευση μέχρι τις 14 να μην. Καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει να υπάρχει όριο. Κάποιοι άνθρωποι θα βρεθούν. Δεν πρέπει να υπάρχει όριο. Ας πάνε να δηλώσουν. Ο κόσμος. Τι τον εμποδίζει να πάνε να δηλώσει. Γιατί τα βλέπουμε όλα μαύρα. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να σκέφτεται κάτι θετικό. Ίσα, ίσα. Μονίμω είναι η Στερεοβούλη. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι μέσα σε εικόνα διάσπασης. Πόσο πήρατε στις προηγούμενες εκλογές? 1,5 εκατομμύριο ψήφους. 1,5 εκατομμύριο ψήφοι στα 5 εκατομμύρια είναι αυτό το ποσοστό. 1,5 εκατομμύριο ψήφοι στα 4 εκατομμύρια, στα 3 εκατομμύρια, πόσο ποσοστό είναι? Μεγαλύτερο. Πολλαπλάσιο. Βέβαια. Έτσι είναι. Λοιπόν. Διαχρονικά. Και συνήθως απέχουν αυτοί οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα με τις κυβερνήσεις και δεν θέλουν να τις καταψηφίσουν κτλ. Αυτοί που διαμαρτύρονται πάνε με δαγκωμένο το ψηφοδέλτιο. Ταυτοχρόνως. Αφήστε, η αποχή σας συμφέρει. Βρείτε ένα άλλο. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η αποχή δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό. Στο άλλο κομμάτι των αυτοδιοικητικών εκλογών, οι αυτοδιοικητικές εκλογές, ειδικά στη συγκυρία τη σημερινή, είναι μια βαθιά πολιτική μάχη. Δεν είμαστε το ίδιο όπως πριν λίγα χρόνια. Επομένως, τα προτάγματα γίνονται πιο πολιτικά εκ των πραγμάτων.
Για μένα τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τις δημοτικές εκλογές πραγματικά διατηρούνται, γιατί έτσι είναι και η φύση τους, αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας και το ενδιαφέρον των πολιτών, στέκονται και σε αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά πολλά. Οι δε περιφερειακές εκλογές ήταν πάντα πιο πολιτικές. Δεν είναι τώρα. Βάφανε στους κάρπους. Αλήθεια, να φτάσουν στους κάρπους. Επομένως δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το είχαν είχε ήδη συμβεί. Κυρία Γεροβασίλη, επομένως δεν είναι άκερος. Θα μιλάτε όλη την περίοδο, δεν αντιφάτε όλη την ομιλία εδώ. Μισό λεπτό. Θα μιλάει και στην Ήπειρο. Ναι, αυτό λέω. Θα λέμε και την Ήπειρο, θα λέσουμε εδώ. Απαντήστε από αυτό, γιατί έχουν τεθεί ζητήματα και ιδιαίτερα με τον χρόνο των εκλογών. Μισό λεπτό όμως να πάμε πρώτα. Δευτερόλεπτο τη λέξη. Το απολύτικο το οποίο προσπαθεί να περάσει σήμερα και το χαόδε. Πάμε στην πλατεία Κοντιά, στο Δημαρχείο. Στην Αντίνη Χαρδαλιά έχει συνάντηση σήμερα ο κύριος Καμίνης με τον κύριο Κουβέλη. Μάλιστα. Φαντάζομαι. Πάει για στήριξη.